Αγαπητοί τηλεθεατές, φιλοξενούμε απόψε στην εκπομπή μας τον κύριο Ιωάννη Χασιώτη στη σειρά των εκπομπών κατά τις οποίες παρουσιάζει τις ευαγγελικές περικοπές που ακούμε στην Εκκλησία κατά τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής. Είμαστε τώρα στην Κυριακή. 23 Οκτωβρίου η Εκκλησία μας διαβάζει μια περικοπή από το 8ο κεφάλαιο κατά Λουκάν, στίχη 27-39. «Εξερθόντι δι' αυτό επί τη γη, συνήντησεν αυτό ανήρτησε και εις πόλεως, ως είχε δαιμόνια εκ χρόνων ικανών, και ημάτιο ουκ ενεδίσκετο και νοικία ουκ έμεινε, αλλά εν της μνήμαση. Ειδών δε τον Ιησούν και ανακράξας, προσέπισε αυτό και φωνή μεγάλη είπε, τι εμεί και εσύ, Ιησού του Θεού του υψίστου, δέω μέσω, μη με βασανίζεις. Παρήγγειλε γάρ το πρέματι το ακαθάρτο εξυθύν από τον ανθρώπο. Πολύς γάρ χρόνι συνερπάκι αυτό και δεσμή το αλύσεσαι, δεσί και πέδες φελασσόμενος και διαρίσουν τα δεσμά η λάβνετο υπό το δαίμονος εις τα σερήμος. Επιρώτησε δε αυτόν ο Ιησούς λέγον, τι συστήν όνομα, ο δε είπε λεγιόν, ότι δαιμόνια πολλά εισήθεν εις αυτόν. Και παρικάλε αυτόν να μην επιτάξει αυτή ει την άβυσον απεθύν. Ήδη εκεί αγέλει χείρον ικανών βοσκαμένων εν το όρι. Και παρικάλουν αυτόν επιτρέψει αυτή ει εκείνου ει εθύν και επέτρεψε αυτή. Εξεθώντα δε τα δαιμόνια από το ανθρώπου, εισήθων ει του χείρου και όρμησε η αγέλη κατά του γκρινού ει τη λίμνη και απεπνίχει. Ειδώντε δε βόσκοντε το γεγονό, απερθώντε και απήγγελαν εις την πόλη και, και στους αγρούς. Εξήλθον δε. Εξήλθον δε ειδήν το γεγονός και ήλθον προς τον Ιησούν και έβρουν καθήμενο των άνθρωπων αφού τα δαιμόνια εξελίθη, ηματισμένων και σοφρονούντα παρά τους πόδας του Ιησού και εφοβήθησαν. Απήγγελαν δε αυτοίς ειδώντες πως σώθη ο δαιμονιστής. Και ρώτησαν αυτόν άπαν το πλήθος της περιχώρου των γαδερνών απειθήν από αυτόν ότι φόβο μεγάλο συνήχοντο. Αυτός δε δερθόν εμβάσει εις το οποίο επέστρεψε. Εδέτο δε αυτό ο ανήρ αφού εξελίθε τα δαιμόνια είναι συν αυτό απέλεσε δε αυτόν ο Ιησούς λέγον. Τίσι εστί υπόστρεφε εις τον οίκο σου και ειδηγού όσα επί εισέσαι ο Θεός και απήρθε καθόλη την πόλη κηρύσσον όσα επίησε αυτό ο Ιησούς. Εδώ σε αυτή την περικοπή θέλω να κάνω 4 σχόλια. Το πρώτο. Όταν ο Χριστός μπήκε στη χώρα των Γαδερνών συνάντησε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος δεν φορούσε ρούχα, ήταν γυμνός, σε σπίτι δεν καθόταν αλλά στο νεκροταφείο με τους πεθαμένους. Και όταν είδε το Χριστό του είπε «Τι είναι μεταξύ σε μένα και σένα, Ιησού του Θεού του υψίστου, σε παρακαλώ μη με βασανίσεις». Το ρώτησε ο Χριστός «Ποιο είναι το όνομά σου». Αυτός είπε λεγιόν ότι δαιμόνια πολλά είχαν μπει μέσα στον άνθρωπο. Το δεύτερο που θέλω να πω εδώ είναι ότι ο διάβολος προσπαθεί με κάθε τρόπο πώς να μας απομακρύνει από το νόμο του Θεού και μας διδάσκει να κάνουμε λαθρεομπόρια. Παραδείγματος χάρη, σφυρίζει ο διάβολος στα αυτιά των εμπόρων των ναρκωτικών και τους λέγει «Τώρα υπάρχει ευκαιρία να κάνετε λεφτά, να βολάτε ναρκωτικά». Από τη μια μεριά ο διάβολος τους λέγει αυτά να κάνουν και από την άλλη μεριά ο ίδιος πάλι στέλνει τον χωροφύλακα, το συλλαμβάνει και τους βάλουν φυλακή. Κάτι τέτοιο συνέβη και με τους γαδαρινούς. Επειδή το χοιρινό κρέας, το μωσαϊκό νόμο ήταν απογορευμένο ως δίδεν ακάθαρτον. Και επειδή το έτρωγαν οι ειδωλάτροι, ο διάβολος σφυρίζει στα αυτιά των γαδαρινών και τους λέγει «Τώρα υπάρχει ευκαιρία να κάνετε λεφτά, να τρέφετε γουρούνια, να τα μεγαλώσετε και να τα πουλήσετε στους ειδωλάτρες». Και όταν τα δαιμόνια παρικάλασαν τον Χριστό και του είπαν «Αν θα μας διώξεις από τον άνθρωπο,
να μας επιτρέψει να πάμε στο κοπάδι το Χείρον. Παραπέρα πήγε ένα κοπάδι Χείρον περίπου 2.000 και όπως λέγει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Μάρκος, δισχύλι 2.000. Και αφενός μεν ο Χριστός να δείξει τη θεότητά του επειδή κάνει ό,τι θέλει, αφετέρου δε να τιμωρήσει τους γαδαρινούς, το επέτρεψε. Έφυγαν τα δαιμόνια από τον άνθρωπο, πήγαν στους χείρους και όρμησε όλο το κοπάδι κατά τον κρυμνού στη λίμνη και επνίγηκαν. Τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε ότι από τη μια μεριά ο διάβολος λέει να κάνετε γουρούνια, να τα τρέβετε, να τα πουλήσετε, να πάρετε λεφτά. Και όταν μεγάλωσαν τα γουρούνια και ήταν έτοιμα να τα πουλήσουν στους ειδωλολάτρες, αμέσως ο ίδιος καταστρέφει το εμπόριό τους. Το τρίτο σχόλιο που θέλω να κάνω εδώ είναι τούτο. Όταν οι χειροβοσκοί είδαν πως σώθηκε ο άνθρωπος και πως πνίγηκαν τα γουρούνια, πήγαν και τα είπαν στους ανθρώπους που ήταν στην πόλη και στην Ήπεθρο. Ίσως, αγαπητοί Απόστολε, να περίμενε κανείς τους γαδαρινούς να γονατίσουν μπροστά στα πόδια του Ιησού και να τον παρακαλέσουν να καθέσει στην πόλη τους ως ευεργέτη και βασιλιά. Αλλά βλέπουμε κάτι αντίθετο. Γονατίζουν οι γαδαρινοί και παρακαλούν τον Ιησού να φύγει από την πόλη τους. Τι έπαθαν, τρελάθηκαν? Γιατί να φύγει ο ευεργέτης από την πόλη τους? Έχασαν τα γουρούνια τους, τα πάθη τους. Εδώ είναι και για μας να πούμε ότι μήπως και εμείς οι χριστιανοί του 21ου αιώνα, όταν δεν κάνουμε αυτά που λέγει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο και κάνουμε αυτά τα αντίθετα που λέγει ο διάβολος, μήπως και εμείς δεν βιώνουμε τον Χριστό από την καρδιά μας σαν τους γαδαρινούς? Και το τέταρτο σχόλιο που θέλω να πω εδώ είναι ότι βλέπουμε τη θεότητα του Χριστού. Όταν ο πρώην δαιμονιστής παρεκάλεσε τον Χριστό και του είπε να μείνει μαζί του, ο Χριστός του είπε όχι, θα πας στο σπίτι σου, στους δικούς ανθρώπους και θα τους πεις τι σου έκανε ο Θεός. Και πήγε ο άνθρωπος και κήρυξε σε όλη την πόλη τι του έκανε ο Ιησός. Και ήθελα, αγαπητοί Απόστολοι, να σου κάνω μια ερώτηση και να μου απαντήσεις. Ποιος τον εθεράπευσε αυτόν τον άνθρωπο, ο Θεός ή ο Ιησούς? Ασφαλώς ο Ιησούς τον εθεράπευσε. Ο Ιησούς. Επομένως, εδώ βλέπουμε τη ιδιότητα του Χριστού. Και είναι τώρα εδώ, σαν να του πει ο Χριστός, δεν θα καθίσεις με μένα, αλλά θα πας στο σπίτι σου, στους δικούς σου και θα πεις τι σου έκανε ο Ιησούς που είναι Θεός. Έτσι εξηγείται αυτός ο στίχος. Αυτά ήθελα να πω. Και θα ήθελα εγώ να προσθέσω πόσες φορές άνθρωποι του Θεού βρέθηκαν μόνοι σε ένα εχθρικό περιβάλλον στο οποίο αντιμετώπισαν ειρωνίες, περιφρόνηση, βρισχές και διωγμούς στο τέλος, χωρίς να έχουν καμία άλλη παρηγοριά από πλευράς ανθρώπων, αλλά στηριζόμενοι μόνο στην ακλόνητη πίστη τους στο Θεό. Έτσι θα ήταν και αυτός ο δαιμονισμένος μετά την αποθεραπεία του από τον Χριστό, μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν θα ήταν καθόλου πρόθυμο, αφού είδαμε ότι δεν ζήτησε παρά να φύγει ο Χριστός από την περιοχή τους.